σήμερα από αυτό το όμορφο κορίτσι, το γλυκό κορίτσι μαζί μας είναι η Σάσα Μπάστα μαζί με την κορούλα της. Όλε! Είμαστε διπλές. Να τη δω λίγο. Τη... Εννοείται. Πού είναι η μπουμπού σου, κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Με το καλό. Είμαστε με την κοιλιά στο στόμα. Δεν φαίνεται πολύ, αλλά είναι, είμαστε. Είσαι δύο μηνών. Ναι, είμαι 7. Είσαι 7. Ναι. Έχουμε τώρα σε δύο μήνες. Παιδιά, το ξέρατε. Δεν είναι γνωστό αυτό. Δεν φαίνεται και γι' αυτό δεν το... Ούτε εγώ το είπα. Με έχουν βρει τόσες πολλές... Με βάση... Κάτσε, κάτσε, κουράζω. Θα έπρεπε κανονικά να έχω 10 γάμους και 12 μωρά. Και τώρα που έγινε, παιδιά, το πήγε κανείς καμπάρι. Πώς είναι, πόσα πράγματα έχουν γράψει για σένα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί από μικρό κοριτσάκι ξεκίνησες. Ναι. Και τώρα που ήρθε που πολύ το πιο σημαντικό γεγονός. Δεν το πήραν χαμπάρι. Δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Γιατί νομίζω ότι άμα θες να κρατήσεις κάτι... Τελικά γίνεται. Υπό... Ναι. Ναι, γιατί και εγώ, ενώ με βλέπανε έξω, δεν το ξέρανε. Δηλαδή με φαίνεται, βλέπανε, πούμε, ναι, ναι, γιατί δεν φαινότανε. Λες, όλα οκ, okay, ξέρεις, δεν μου άλλαξε τίποτα σε μια μέρα και όλα οκ. Okay. Και επειδή δουλεύω και πολύ, δουλεύα, τώρα έχουν σταματήσει, δεν ξέρεις, και πρέπει κάθε μέρα ξυπνούσα και διάβαζα από διαφορετικά site ή τηλεοράσεις ότι είναι έγκυος. Ξαφνικά τώρα που είμαι έγκυος δεν πήρε κανείς χαμπάρι. Πώς γίνεται, παιδιά, φοβερό. Είναι αυτό που είπα. Νομίζω ότι άμα θέλεις, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Ήθελες να το κρατήσεις έτσι πιο κρυφό. Ναι, ναι. Ήθελα να πάρω τον χρόνο μου για μένα. Να το ζήσεις. Να είναι ήρεμο και να μην έχω όλο αυτό το ότι με κοιτάνε και στην κοιλιά. Πάχει, ναι. Δεν πάχει, ναι. Χθες ήμουν έξω και λέγανε, τώρα αυτή είναι έγκυος ή είναι χοντρή. Ξέρεις, είναι λίγο περίεργο. Γιατί ακόμα έχω τους κοιλιακούς πλάγιους δηλαδή. Οπότε για τον κόσμο είναι λίγο ακόμη πιο περίεργο. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Συγγνώμη, να μας πεις λίγα λόγια για τον μπαμπά σας. Τον μπαμπά μας. Γιατί ούτε ξέρουμε κάτι. Ναι, επίσης γιατί... κρυφό, γιατί δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Ξέραμε στο παρελθόν μια σχέση που είχες πολλά στο χρόνια. Παρελθόν. Αλλά μέχρι εκεί. Ήταν πολλά χρόνια δηλαδή. Ήταν πολλά χρόνια. Και επειδή γενικά δεν, έχουν γράψει πράγματα και τα έχουν λίγο μεγαλώσει πιο πολύ από το κανονικό. Όπως τι. Που ξύπνησα και μάθαινα τι είμαι έγκυος, τι παντρεύομαι και με θυμόμουν, με ρώταγε, ξέρεις, το γράφουνε, είσαι έγκυος. Πέρα μου, δεν το έλεγα, είναι δυνατόν. Οπότε όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και είμαι με αυτόν τον άνθρωπο πολύ καιρό, οπότε και το... όταν με ρωτούσαν δεν έλεγα είμαι ελεύθερη, έλεγα ότι είμαι καλά. Οπότε αποφάσισα, ξέρεις, να το κρατήσω πίσω από τα φώτα που είναι λίγο πιο σωστό. Και εκείνος δεν θέλει, δεν είναι η δουλειά του, οπότε γιατί να τον βάλω και εκείνον σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ήθελες να το έχεις, όχι κρυφό. Δεν ήθελες όχι να... κρυφό, δεν ήθελα απλά να υπάρχει, να το τραβήξουνε. Δηλαδή πάλι θα λέγανε ποιος είναι, τι κάνει και να πούνε διάφορα. Οπότε όταν όντως κάναμε το παραπάνω βήμα, υπήρχε λόγος δηλαδή τότε να το πω. Το παραπάνω βήμα θα γίνει, εδώ βλέπουμε τον... Έχει γίνει. Έχει γίνει. Έχει γίνει. Δεν είμαι χρόνια με τον Δημήτρη. Έχετε παντρευτεί. Πολλά χρόνια. Ναι. Αυτή είναι. Εδώ πέρα κάνουμε ένα γάμο έτσι στα γρήγορα στο Αμπού Ντάμπι που ήμασταν. Δεν πιάνεται δε στην Ελλάδα. Αλλά ναι. Έχεις παντρευτεί. Ναι. Πριν πόσο καιρό. Πριν λίγους μήνες. Με το που τελείωσε το καλοκαίρι. Μάλιστα. Στα γρήγορα. Τι ωραία. Να ζήσετε. Επίσης, να ζήσετε με το καλό. Δεν μπορούμε όλα μαζεμένα. Καλά, τις φωτογραφίες φαντάζομαι τις έχεις ανεβάσει εσύ. Όχι, όχι. Αυτές είναι από το Αμπού Ντάμπι. Με τον Μανώλη γενικά είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και όταν του είπα ότι είμαι έγκυος και το μου λέει... Ο Μανώλης είναι ο... Το παιδί, το δικό μας, ο σκοπελίτης. Α, νόμιζα είναι ο σύζυγος. Όχι, είναι ο... Του λέω, έχω ακόμη κοιλιακούς, άντρε μου λέει, και του λέω, κάτσε να σου στείλω τώρα από το γυμναστήριο και εκεί πέρα είμαι στο γυμναστήριο και μετά έτσι του στείλα και το... Και το βράδυ του λέω. Άρα εμείς τις βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες πρώτη. Φορά. Ούτε εγώ τις έχω ανεβάσει, αλλά τώρα τις ανεβάσω. Παιδιά, πείτε μου τα νέα κανονικά να τα καταλάβω. Ότι πρώτη εμείς λέμε και για το γάμο σου. Γιατί παντρευτήκατε στο Αμπού Ντάμπι. Έχει σχέση ο σύζυγος με τον... Πήγαμε ταξίδι και γενικά σε αυτές τις χώρες είναι που λέμε ότι που κάνουν γάμο. Σε εμάς δεν ισχύει. Είναι ο γάμος που λέμε το κάνουμε εκεί πέρα. Στο Las Vegas ήξερα. Όχι, όχι, εκεί πέρα είναι. Εκεί στην Ταϊλάνδη, Μαλδίβες, παντού έχει. Όπου θέλεις κάνεις. Να είμαστε.
Και θα παντρευτείτε και κανονικά, φαντάζομαι. Έχουμε παντρευτεί και κανονικά. Αχ, παιδιά, εντάξει. Όχι, απλά είναι, άμα θέλεις να κρύψεις κάτι, όντως μπορείς να το κρύψεις. Κάτσε, βρε πουλάκι. Ωραία. Πήγατε στο Αμπουντάμπι και το κάνετε για να το ζήσετε ωραία, για μια ρομαντική βραδιά με την παρέα και κάποιους φίλους. Ωραία. Για να το ζήσετε λίγο διαφορετικά σε ένα άλλο τοπίο, να βγάλετε κάποιες φωτογραφίες. Ωραία. Κανονικά πού παντρευτήκατε? Στην Αθήνα. Εδώ. Πριν πάτε στο Αμπουντάμπι. Όλα μαζί. Με αυτό ξεκινάμε. Ότι έχω ήδη παντρευτεί. Κανονικά ο θρησκευτικός του χρόνου. Μαζί κάνατε με το μωρό. Όμως το πολιτικό το γάμο. Ναι. Εντάξει, γιατί για το μωρό πρέπει να γίνει. Έχετε το ειρηνάκι δυνατό και πρέπει να έχει και στα χαρτί και σε όλα. Η Ειρήνη λένε την πεθερά σου. Η Ειρήνη λένε την πεθερά μου. Θα λέγεται Ειρήνη Αλεξάνδρα. Ναι, είμαι πολύ τυχερή. Έχω μία πεθερά. Τι να σας πω. Τη λατρεύω. Ο σύζυγός σου είναι πολύ μεγαλύτερος από σένα, γιατί εσύ από ό,τι θυμάμαι είσαι μικρό κορίτσι. Πόσο χρόνο είναι? Είμαι και μικρή, φέτος τριανταρίσαμε. Είναι η σωστή ηλικία. 30 είσαι. Πολύ μικρή είσαι. Δεν είμαι και πολύ μικρή. Μια μεγαλώσαμε. 30 και εκείνο 40. Οπότε έχετε 10 χρόνια διαφορά. Ναι, νομίζω ότι είναι κατάλληλη ηλικία. Ρωτάω γιατί ξέρω ότι η μαμά σου είναι μικρή, έχετε μικρή διαφορά σε ηλικία. Οπότε γενικά. Η μαμά είναι κολλητή. Εντάξει, ό,τι και να πω είναι λίγο, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη μαμά μου. Έχω έρωτα και τώρα νομίζω ότι και μαζί με την Ειρήνη έκατσε τόσο ωραία που μένουμε με έναν τείχο διαφορά. Είναι τα η Ειρήνη είναι μας. Πεθερά τώρα, δεν μιλάς για το ωραία. Η μαμά μου είναι η Φανή. Ωστόσο θα γεννηθεί στα γενέθλια της μητέρας μου. Ωραίο. Στη Μύκονο, ο άντρας μου είναι Μυκονιάτης. Στη Μύκονο το κορίτσι, όταν η γυναίκα έχει κορίτσι, είναι της γυναίκας. Δηλαδή παίρνει από την οικογένεια της μαμάς. Εμείς όμως που είμαστε βόρειοι, το παιδί παίρνει πάντα του μπαμπά. Το πρώτο παιδί του μπαμπά. Οπότε και εγώ το είπα, το λέω, ναι. Είναι και 4 αγόρια, λέω, μέχρι να κάποιος να πετύχει το δεύτερο κορίτσι για να βγει. Μπράβο, όμως που το έκανε. Και τι μου λέγες, μένετε όλοι μαζί? Δεν μένουμε όλοι μαζί. Είναι 2 σπίτια, τα οποία είναι μεσοτυχία όμως. Και αυτό είναι το θεϊκό. Ότι θα έχω και την βοήθειά μου. Και θα είμαι λίγο πιο ήρεμη γενικά. Θα σε βοηθάει η πεθερά σου. Και έχετε καλές σχέσεις. Η μαμά μου. Η μαμά σου. Η μαμά μου είναι στη Μύκονο. Η μαμά μου είναι μεσοτυχία με μένα. Μένουμε εδώ στην Αθήνα μαζί. Μεσοτυχία. 2 διαφορετικά σπίτια. Δεν θα αλλάξετε σπίτι, θα μείνετε στο δικό σου σπίτι. Να ξέρετε, οι άνθρωποι που ζουν στη Μύκονο είναι συνήθως 6 μήνες εδώ και 6 μήνες εκεί. Πάει με τη σεζόν. Μάλιστα. Άρα εσύ εκεί γνώρισες και τον σύζυγό σου. Ναι. Πώς γνωριστήκατε? Ήμασταν φίλοι. Γνωριστήκαμε, πέρασαν κάτι χρόνια και... Είχατε δηλαδή σχέση φίλοι-φίλοι ή τυπικά, ας πούμε, γνωστοί? Όχι, ήμασταν πολύ καλοί φίλοι. Ήσασταν φίλοι, κάνατε παρέα, φίλοι. Δεν ήσασταν απλώς γνωστοί? Όχι. Ήξερα ένας τον άλλο κανονικά. Αλλά μετά από κάποια στιγμή, νομίζω ότι ήταν το σωστό timing και βγήκε όπως έπρεπε να βγει. Είσαι ερωτευμένη, είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά βασικά. Είσαι επειδή είναι και... Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Δηλαδή, νομίζω ότι εάν δεν έκανα παιδί με αυτόν τον άνθρωπο, θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Είναι αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά είναι λες και γεννηθεί για να είναι πατέρας. Πατέρας και σύζυγος. Θα ξυπνήσω και θα είναι τόσο οργανωμένος στις δουλειές του, στη ζωή του, στην καθημερινότητα, σε όλα. Οπότε, ίσως και γι' αυτό δεν το σκέφτηκα. Που πάντα το σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή είναι okay, αλλά. Οπότε... Ένιωσες σιγουριά, κάτι που δεν το είχες νιώσει, ήσουν σίγουρη. Νομίζω ότι αυτό είναι, επειδή είσαι μητέρα και ξέρεις κι εσύ, είναι να στο βγάλει κι ο άλλος. Ότι λες τώρα ότι ήρθε η στιγμή και το κάνω. Οπότε εκεί δεν πολύ σκέφτηκα. Η πρόταση γάμου πώς έγινε? Η πρόταση γάμου έγινε στην επέτειο, λίγο κάπως. Ήταν το κλασικό. Όπως είδα και στη φωτογραφία, έπεσε στα γόνατα, έτσι και εκεί. Εκεί όμως είχαμε ήδη την μπέμπα μας. Δεν ξέρουμε ότι ήταν μπέμπα, αλλά είχαμε ήδη την μπέμπα. Είναι το μονόπετρο αυτό? Ναι. Παιδιά, δεν υπάρχει. Επειδή είμαι και λίγο άσχετη εγώ, γιατί δεν είναι λευκό? Γενικά πια μπορείς να φοράς ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει μόνο το λευκό. Και εγώ γενικά στη ζωή μου, επειδή τα μονόπετρα δεν τα μπορώ μόνο λευκά και επειδή μ' άρεσε έτσι. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο παιδιά. Ευχαριστώ. Και στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είχα αγοράκι. Και γι' αυτό ήταν και μπλε. Όταν έτσι ένιωθες. Έτσι ένιωθα. Νόμιζα είμαι αγορομάνα και ήμουν σίγουρη ότι είναι αγοράκι.
Και έξω και το μπλε. Αλλιώς ήταν ροζ. Αλλά το τόσο άσπρο δε... Με το καλό το δεύτερο. Νομίζω ότι είναι τόσο καλή που επειδή δεν έχω νιώσει κάτι, ούτε ζαλάδες, ούτε μετούς, ούτε τίποτα. Γυμνάζομαι κανονικά κάθε μέρα και στη δουλειά μου, δούλευα μέχρι 6,5 μηνών. Είναι πολύ okay. Οπότε νομίζω ότι μπορώ άνετα να το κάνω και το επόμενο κατευθείαν, χωρίς να το σκεφτώ. Σάσα μου, εσύ ξεκίνησες από το modeling, σωστά? Όχι. Εγώ ήμουν τραγουδίστρια. Πάντα. Πάντα. Δεν είχες ασχοληθεί με το modeling? Όχι. Αυτό ήρθε σαν και στάρ όταν ήμουν στο Θέμο. Α. Με το Θέμο. Τότε ο Θέμος ήταν στο παλιότερο κανάλι και χτυπούσε ξυπνάρια. Ποιο κανάλι, παιδιά, ήταν ο Θέμος? Στην Κάντζα. Στον Αλφα. Στον, ναι. Αλφα, σωστά. Είμαστε στον Αλφα. Εγώ ήμουν στις τελευταίες δύο που έγινε η διακοπή. Άρα εσύ ξεκίνησες σαν τραγουδίστρια και μετά έκανες κάποια... Ήμουν καλεσμένη του Θέμου και ο Θέμος μου έκανε την πρόταση στον αέρα. Και έτσι έμεινα σαν κοπέλα του Θέμου. Ήμουνα μαζί του 5-6 χρόνια. Εντάξει, αγαπώ. Να το θυμόμαστε του, αυτό, ότι ήσουν εκεί στην εκπομπή πολλά χρόνια, το θυμόμαστε πολλά. Όλοι. Απλώς νόμιζα ότι, και ήθελα λίγο να σε πω στην κουβέντα σε όλο αυτό που γίνεται και με τα μοντέλα, νόμιζα ότι είχες εργαστεί και σαν μοντέλο αρκετά. Έχω κάνει πασαρέλα, έχω κάνει φωτογραφίσεις, αλλά σαν κορίτσι του Θέμου, όχι σαν μοντέλο. Όχι ως επαγγελματίας, επειδή είχες πάρει αυτή την τόση δημοσιότητα. Ακριβώς. Και είχες κάνει και εξώφυλλα, τα οποία τότε...